Γεια σας φίλες και φίλοι, όπως σας υποσχέθηκα μετά την εξάσκηση των τρίχων που σας έδειξα για σας που έχετε θέμα με την πένα, που μπερδεύετε την πένα στα τρίχα, θα δουλέψετε τώρα αυτό το τραγούδι το οποίο έχει αρκετά τρίχα μέσα, για να βελτιωθείτε καλύτερα επάνω στο τραγούδι. Κάντε όμως εξάσκηση πρώτα την άσκηση που σας έδειξα. Είναι μια καλή μετάβαση, να το πω έτσι, για να μπείτε στο τραγούδι καλά. Εντάξει. Και μάλιστα την άσκηση σας την έδειξα από την κλίμακα που είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι. Σαμπάχ λοιπόν το τραγούδι, μάτια βουρκωμένα. Μουσική έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη ο Νίκος Γκάτσος και τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Μάλιστα, επειδή η κλίμακα σαμπάχ, επειδή ανήκει στη μινόρε κατηγορία, από την τρίτη νότα, που είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, η φα, μπαίνει στη ματζόρε κλίμακα. Που η ματζόρε είναι αυτή. Θα δείτε, μέσα στην εισαγωγή το κάνει. Λοιπόν, πάμε. Θα παίξω μία φορά την εισαγωγή κανονικά, αργά για να την ακούσετε ωραία. Και μετά θα σας εξηγήσω βήμα-βήμα ακριβώς πώς πρέπει να είναι η πένα σας. Και θα κάνω βίντεο, θα το τραγουδήσω το τραγούδι να είναι ολοκληρωμένο, χώρια να το δείτε. Πάμε. Λοιπόν. Δηλαδή, το δάχτυλο θα πάει πάνω κάτω, μια, εντάξει, και αυτό το μια που λέω είναι η πένα μου κάτω και κρατάει μια, δυο, τρεις. Τώρα, στη συνέχεια έχουμε 6 νότες, μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, οι οποίες παίζονται γρήγορα. Η πένα είναι ένα λαξ. Συνεχίζουμε με βιμπράτο, μια, δυο, τρεις. Πάλι έχουμε 6 νότες, εξάϊχο είναι. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Μια, δυο, τρεις. Θα παίξω λίγο πιο αργά, εφόσον κάναμε. Εδώ, προσοχή λοιπόν εδώ. Μια, δυο, τρεις. Παίζουμε την ντο, πένα κάτω και συνεχίζουμε πάλι τρίχα. Πάλι λεγκάτο. Εντάξει, λεγκάτο, το ακούσατε. Και τα τρίχα με λεγκάτο. Μια, δυο, τρεις, μια, δυο, τρεις, μια. Έχουμε εδώ 5 νότες τώρα. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Οι οποίες είναι ένα λαξ. Μια, δυο, τρεις, μια, δυο, τρεις, μια. Εάν σας δυσκολεύει αυτό εδώ, θα σας δώσω μια δεύτερη λύση. Να κάνετε
δάχτυλο στη σύφεση και έκανα το λεγκάτο με το πρώτο και το τρίτο που είναι πιο δυνατά δάχτυλα. Βασικά το τρίτο είναι πιο δυνατό εννοείται από το τέταρτο και είναι πιο εύκολο αυτό το λεγκάτο να παιχτεί. Δηλαδή έτσι. Για όποιον δυσκολεύεται. Και μετά θα φύγετε ένα πεντάηχο άλλο εδώ πέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Η πένα είναι ένα λαξ, ξαναδείχνω αργά. Και συνεχίζουμε λεγκάτο. Αλλιώς αν το παίξετε κανονικά όπως σας το έδειξα την πρώτη φορά, έτσι, η δαχτυλοθεσία είναι διαφορετική. Συνεχίζουμε δηλαδή έτσι όπως είμαστε, με το δεύτερο δάχτυλο. Αυτό. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Πάμε κανονικά τώρα. Συγγνώμη, έπρεπε να παίξω λίγο γρήγορα για να συντονιστώ. Άρα, 1, 2, 3, 4, 5, έχουμε πάλι αυτό το πεντάηχο και συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Και τώρα, πάλι πεντάηχο, 1, 2, 3. 4, 5. Ένα λαξ, η πένα εδώ. Και τώρα 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Το τελευταίο είναι μια μικρή τρίλια και το τρέμολο. Δυσκολεύεστε να κάνετε λεγκάτο με το τέταρτο, θα εφαρμόσετε αυτό εδώ, με το πρώτο τρίτο. Αυτό. Εντάξει. Και πάμε στα λόγια. Προσοχή την πένα εδώ. Η οποία είναι ίδια με τα λόγια, αλλά επειδή θα ξεκινήσουμε από την σύφεση, η πένα στη σύφεση είναι πάνω και ξαναπαίζουμε δηλαδή κάτω τώρα. Και ξαναπαίζουμε μία, αλλά παίρνουμε μία σύφεση έξτρα, άρα πένα πάνω εδώ και συνεχίζει ένα λαξ. Παίζουμε και τη μη φαρέ. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό. Για να μην γίνει κουραστικό το βίντεο, για να μην δείχνω, ξαναδείχνω, ξαναδείχνω και πιο αργά, μπορείτε να πάτε το βίντεο λίγο πιο αργά για να βλέπετε καλά την πένα. Εντάξει, αλλά σε σημεία θα σταματάω να σας εξηγώ. Λοιπόν, φτώχεια καλή καρδιά, μα και, εδώ τώρα είναι αλλάξ, γκρίνια, ισχύει το ίδιο, θα εφαρμόσουμε όπως και στην προηγούμενη ανταπόκριση, με την πένα πάνω στη λα και συνεχίζω ένα αλλάξ. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, θα πάμε μπροστά
Με την πένα πάνω, μία χρωματική θα κάνουμε. Κύρθα. Αλλά δεν θα την κάνουμε με τα τέσσερα δάχτυλα. Πρώτο δεύτερο. Και πρώτο δεύτερο, διότι χρειαζόμαστε άλλη μία νότα από εδώ, τα δάχτυλα μας να είναι έτοιμα. Ξέρετε, υπάρχει ένα σκεπτικό, μια λογική στο πώς θα βάλω τα δάχτυλα. Λοιπόν, κύρθα, τι λέει, κρύφα, τον πόλο μου καημό να σου πω. Πάμε λίγο να δούμε αυτό το τελευταίο. Εδώ δύο φορές κάτω η πένα, κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω. Και εδώ, εντάξει, εδώ έκανα μια μικρή τρίλια, αλλά αν δεν μπορείτε αφήστε την, να σου μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, μετράμε στο τρέμολο εδώ πέντε, εντάξει, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, ερχόμαστε με διφωνίες. Προσοχή στο τρέμολο. Τα τρίχα, προσοχή. Ματιά είναι κάτω η πένα μου. Τώρα το τρέμολο. Είναι συγκεκριμένο το τρέμολο, οι πένιες μου. Εντάξει. Κάτω πάνω να αλλάξει. Ανταπόκριση εδώ. Παραπονέ με να δίχως. Προσοχή εδώ πέρα, είναι πάλι δύο κάτω μία πάνω. Δύο κάτω μία πάνω. Πένα. Δίχως. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Μια, δυο, τρεις, μια, δυο, τρεις, μια, δυο, τρεις. Ματιά. Αν θέλω πατάω και λίγο εδώ πάνω. Να βάλω μια συγχορδία εδώ. Η La Maggiore κάνει πιο ωραία τη μετάβαση στη Σαμπάχ. Για να μπούμε Σαμπάχ. Αυτό είναι το τραγούδι. Πάμε λίγο να δούμε και τις συγχορδίες. Λοιπόν, Fa Maggiore. Στον πύρι. Τώρα ρε βδόμη, μια σολ μινόρε, ντο ματζόρε. Όχι καλή καρδιά, μα και τώρα ντο εβδόμη, μια φα ματζόρε. Συγγνώμη. Ξανά το ίδιο, μας ήρθα μια βραδιά. Thank you.
βολεύει, θα σου πω και θα μου τσόρε. Μάτια, εδώ μπαίνουμε σε ντο ματζόρε. Σας άρεσε το τραγούδι, να σας αρέσει ο τρόπος που διδάσκω, που σας βοηθάω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή μελέτη.